Ένα ευρωβαρόμετρο που έχει σχέση με τη διαχείριση των οικονομικών μας, τι λέει και για τους Κύπριους, πώς θα πάμε με αυτό το ζήτημα. Είναι πολλά και ενδιαφέροντα τα στοιχεία που προκύπτουν κάτι μέσα από αυτό το ευρωβαρόμετρο. Να πούμε πως αυτό διενεργήθηκε με 16 ερωτήσεις, δείγμα 27.862 προσώπων από όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κυπριακό δείγμα 513 άτομα. Είναι πάντα το ίδιο, δεν κάνω λάθος κάθε φορά. Ναι. Μάιος, Ιούνιος και δόθηκε στη δημοσιότητα τον Οκτώβριο. Και κάνουμε αρχή με το πόσο άνετα νιώθουμε με την διαχείριση των προσωπικών μας οικονομικών. 79% των Κυπρίων λένε πως νιώθουν άνετα, εναν θέση με 86% που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η χρήση ιστοσελίδων και applications για τις τραπεζικές δραστηριότητες είναι πιο πάνω οι Κύπροι σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Νιώθουν άνετα το 77% έναντι των 72%. Δεν νομίζω πως εσύ δυσκολεύεσαι. Νιώθεις άνετα, εξαρτάται και τι έχεις για να διαχειριστείς. Είτε οποιασδήποτε έχεις... κυπριακές τράπεζες ή ξένες πλατφόρμες που λειτουργούν και στην Κύπρο, νομίζω πως δεν όχι, είναι. Λέω και για το να είσαι άνετος με τα οικονομικά σου, εξαρτάται και τα οικονομικά σου και είναι, για να είσαι άνετος. Με την διαχείριση των οικονομικών σου. Τώρα με τα οικονομικά μας, άστο να μην κλαίμε τώρα Παρασκευή μέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την επόμενη κάρτα. Στο ερώτημα, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η ανάληψη μετρητών από ATM ή φυσικά υποκαταστήματα τραπεζών. Εύκολο να βρουν ATM, δηλώνουν πως το 87% των Κυπρίων είναι αντιθέσιμο 86%. Δύσκολη το 12 έναντι 13, παρά τα όποια μουρμουρητά που γίνονται λόγω κάποιων διαδικασιών που γίνονται στις τράπεζες, μείωση των υποκαταστημάτων κλπ. Παραμένει εύκολη. Και μετά και το κλείσιμο του συνεργατισμού σε απομακρυσμένες περιοχές, σε χωριά, κοινότητες. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, ωστόσο στο ευρωβαρόμετρο καταγράφεται πως η Κύπρος βρίσκεται ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο της υπόλοιπης Ευρώπης. Συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις πηγές πληροφόρησης για την λήψη των οικονομικών μας αποφάσεων. Και εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο. Σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Κύπροι δεν εμπιστεύονται τις συστάσεις της τράπεζας ή οικονομικών συμβούλων, ουσιαστικά τους τραπεζικούς υπάλληλους. Μόλις το 17% τους εμπιστεύεται, έναντι 45% που είναι και η πρώτη επιλογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιοδικά οι υπηρεσίες σύγκρισης φαίνεται να εμπιστεύονται οι Κύπροι σε ποσοστό 40% έναντι θέση με 36% στην Ευρώπη. Συστάσεις από φίλους, συγγενείς, γνωστούς το 34% έναντι 35%, δηλαδή από στόμα σε στόμα. Μου είπαν, ο κουμπάρος, η κουμέρα κλπ. Διαφήμιση και φυλάδια τραπεζικών προϊόντων εμπιστεύεται το 24% των Κυπρίων έναντι 14% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάμεσα πάντως στα αποτελέσματα που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον είναι πως ένα 9% των Κυπρίων διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν έχω, με το ζόρι που έχω ένα λογαριασμό εδώ στην Κύπρο. Ενώ ένα 77%. Είναι πολλοί φοιτητές που εγώ το είχα για πολύ καιρό μέχρι που έκλεισε μόνο. Ακριβώς. Και στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Προφανώς σε αυτό το ποσοστό συγκαταλέγονται και οι φοιτητές που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ενώ ένα ποσοστό 77% των Κυπρίων δεν θα ήθελαν οι αποταμιεύσεις ή οι επενδύσεις τους από τις τράπεζες να γίνονται για χρηματοδότηση δραστηριοτήτων με αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, 77% έναντι 24% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ δεν ξέρω τι έγινε. Φαίνεται πως αποκτήσαμε σε αυτό τουλάχιστον το ευρωβαρόμετρο κάποια περιβαλλοντική συνείδηση. Ή και δεν έχουν αντιληφθεί ότι έχουν ερωτηθεί. Ενδεχομένως και αυτό.